Από το βιβλίο «Η κόκκινη αίμα μιλάει», πρώτη έκδοση 1972 Σικάγο, μετάφραση από τα γερμανικά και αγγλικά, Κατερίνα Παπαθανασίου, Λία Βακέντη, Μάγδα Χαλικιά, από τις εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, 1984. Τι πιστεύω. Πολλοί γραφιάδες καταπιάστηκαν με τη συγγραφή του «Τι πιστεύουν». Ακούστηκαν τόσες βάρβαρες και άσχετες κουβέντες για μένα, που δεν είναι περίεργο στο άκουσμα και μόνο του ονόματος Emma Goldman να παθαίνει και ένας απλός άνθρωπος ταχυκαρδία. Πραγματικά, είναι κρίμα που δεν ζούμε πια στις εποχές που οι μάγισσες καίγονταν ή βασανίζονταν για να βγουν από μέσα τους τα κακά πνεύματα. Γιατί σίγουρα η Emma Goldman είναι μάγισσα. Βέβαια δεν τρώει μικρά παιδιά, αλλά κάνει κάτι ακόμα χειρότερο. Φτιάχνει βόμβες και παίζει με τα κεφάλια των βασιλιάδων. Φρίκι. Αυτή είναι η εντύπωση της κοινή γνώμη για μένα και τις ιδέες μου. Γι' αυτό είναι προς τιμήν του The World που δίνει τουλάχιστον τη δυνατότητα στους αναγνώστες του να μάθουν ποια είναι στην πραγματικότητα η γνώμη μου. Αυτός που ασχολείται με την ιστορία της προοδευτικής σκέψης γνωρίζει καλά πως κάθε καινούρια ιδέα παρουσιάστηκε αρχικά νοθευμένη στην κοινή γνώμη και πως ακόμα οι εκπρόσωποι της διαψεύστηκαν και κυνηγήθηκαν. Δεν χρειάζεται να πάει κανείς 2.000 χρόνια πίσω, τότε που οι οπαδοί του Χριστού ρίχνονταν στην αρένα στα μπουντρούμια, για να αντιληφθεί το πόσο λίγο γίνονται κατανοητοί οι μεγάλοι στοχαστές και οι μεγάλες ιδέες. Η ιστορία της πρόοδου γράφτηκε με το αίμα αυτών των αντρών και των γυναικών που τόλμησαν να καταπιαστούν με μια καθόλου λαοφιλή υπόθεση, όπως για παράδειγμα με το δικαίωμα των μαύρων πάνω στο σώμα τους ή το δικαίωμα της γυναίκας πάνω στην ψυχή της. Αφού λοιπόν πάντα απέναντι στο καινούριο υπήρχε η αντίδραση και η κατάρα, γιατί να μην περιβληθούν και οι δικές μου σκέψεις στον ακάνθινο Στέφανο. Το τι πιστεύω είναι περισσότερο μια διαδικασία σκέψης παρά μια οριστική διατύπωση των ιδεών μου. Οι οριστικές διατυπώσεις ανήκουν στους θεούς και στις κυβερνήσεις και όχι στην ανθρώπινη λογική. Μπορεί βέβαια ο ορισμός της ελευθερίας που έδωσε ο Herbert Spencer σαν μια πολιτική βάση της κοινωνίας να είναι ένας από τους σημαντικότερους που δόθηκαν, όμως η ζωή είναι κάτι περισσότερο από κανόνες. Στον αγώνα για την ελευθερία, όπως τόσο καλά το διατύπωσε ο Ibsen, σημασία έχει ο ίδιος ο αγώνας για αυτήν και όχι τόσο το αποτέλεσμά του. Αυτός ο αγώνας αποκαλύπτει ό,τι πιο ισχυρό, σταθερό και όμορφο υπάρχει στον ανθρώπινο χαρακτήρα. Ο αναρχισμός δεν βαδίζει μόνο προς τα μπρος σαν μια διαδικασία με σκυθρωπά βήματα και που μορφαίνει τα πάντα που σε σχέση με την οργανική εξέλιξη είναι ολοκληρωμένα και δημιουργικά. Είναι και μια καθαρή διαμαρτυρία με τον πιο μαχητικό χαρακτήρα. Δείχνει μια τέτοια συμβίβαστη, πεισματάρικη και διεισδυτική δύναμη που μπορεί να αντιστέκεται και να ξεπερνά και την πιο λυσαλαία επίθεση και κριτική αυτών που φυσάνε τις τελευταίες τρομπέτες μιας εποχής που καταποντίζεται. Οι αναρχικοί δεν είναι σε καμία περίπτωση παθητικοί παρατηρητές στο θέατρο της κοινωνικής εξέλιξης. Αντίθετα, έχουν μερικές πολύ θετικές απόψεις σε ό,τι αφορά στόχους και μεθόδους. Για να εκφραστώ όσο πιο καθαρά γίνεται, χωρίς να πιάσω πολύ χώρο, ας μου επιτραπεί να δώσω τον θεματικό διαχωρισμό του τι πιστεύω, σχετικά με την ιδιοκτησία. Ιδιοκτησία σημαίνει να κυριαρχεί κανείς πάνω σε πράγματα και να εμποδίζει τους άλλους να τα χρησιμοποιούν. Όσο η παραγωγή ήταν προσαρμοσμένη σε φυσιολογική ζήτηση, η θεσμικά κατοχυρωμένη ιδιοκτησία θα μπορούσε να είχε κάποια δικαίωση ύπαρξης. Αν όμως ρωτήσει κανείς τις οικονομικές επιστήμες, θα δει ότι η παραγωγικότητα της δουλειάς έχει ανέβει τόσο πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες μας κατά 100 φορές. Έτσι, η ιδιοκτησία έγινε όχι μόνο ένα εμπόδιο για την ανθρώπινη ευημερία, αλλά και μια τροχοπέδη, ένα θανάσιμο φράγμα για κάθε πρόοδο. Η ατομική ιδιοκτησία πάνω στα πράγματα καταδικάζει εκατομμύρια ανθρώπων σε μια κατάσταση μηδαμινότητας, ζωντανού πτώματος, δίχως αυθεντικότητα ή δύναμη για πρωτοβουλία. Τους καταδικάζει να γίνουν ανθρώπινες μηχανές από σάρκα και οστά που στηβάζουν βουνά πλούτου για άλλους. Σε αντάλλαγμα, αμείβονται με μια μουντή, βαρετή και κακομοιριασμένη ύπαρξη. Πιστεύω πως δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ευημερία, κοινωνική ευημερία, όσο αυτή θα κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Ζωές νέων, γέρων και νεογέννητων μωρών. Όλοι οι ριζοσπάστες στοχαστές εξηγούν πως η βασική αιτία αυτής της φοβερής κατάστασης βρίσκεται στο γεγονός πως πρώτον, ο άνθρωπος πρέπει να πουλάει τις παραγωγικές του δυνάμεις και δεύτερον, πως οι ικανότητες και η κρίση του βρίσκονται κάτω από τη θέληση ενός αφεντικού. Ο αναρχισμός είναι η μόνη φιλοσοφία που μπορεί και θέλει να σταματήσει αυτή την ταπεινωτική και εξευτελιστική κατάσταση. Διαφέρει από όλες τις άλλες θεωρίες επειδή είναι η μόνη που τονίζει πως μόνο η εξέλιξη του ανθρώπου, η σωματική του ευρωστία, οι εσωτερικές του ικανότητες και οι έμφυτες τάσεις του μπορούν να καθορίσουν το είδος και τους όρους εργασίας του. Κατά τον ίδιο τρόπο, το πόσο θα μπορεί να καταναλώνει θα καθορίζεται από τη φυσική και πνευματική του αξιολόγηση καθώς και από τις ψυχικές του ανάγκες. Πιστεύω πως η πραγματοποίηση κάτι τέτοιου θα είναι δυνατή μόνο σε μια κοινωνία που θα βασίζεται στην εθελοντική συνεργασία αποκεντρωμένων, παραγωγικών ομάδων, κοινοτήτων και κοινωνιών. Μια τέτοια κοινωνία, έχοντας σαν κίνητρο την ισότητα των συμφερόντων,
θα εξελιχθεί κατά πάσα πιθανότητα σε ένα ελεύθερο κομμουνισμό. Δεν μπορεί να υπάρξει κανενός είδους ελευθερία, με την πιο πλατιά έννοια της λέξης, ούτε και αρμονική εξέλιξη, όσο οι ενέργειες του ατόμου θα καθορίζονται από κερδοσκοπικές και οικονομικές τάσεις. Σχετικά με την κυβέρνηση. Πιστεύω πως οι κυβερνήσεις, ο οργανωμένος αυταρχισμός και το κράτος έχουν σαν μοναδικό σκοπό την διατήρηση και την προστασία της ιδιοκτησίας και του μονοπωλίου. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της σαν προστάτης ατομικής ελευθερίας, της ανθρώπινης ευημερίας και της κανονικής αρμονίας, η κυβέρνηση κατηγορήθηκε σαν ανίκανη από όλα τα μεγάλα πνεύματα του κόσμου. Για τον λόγο αυτό πιστεύω, όπως και η αναρχική σύντροφή μου, πως όλοι οι νομικοί κανόνες, οι νομοθετικές και συνταγματικές διατάξεις αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες. Ποτέ δεν κατόρθωσαν να επιβάλλουν στον άνθρωπο να κάνει κάτι που με βάση τη λογική και το ταπεραμέντο του ούτε θα μπορούσε ούτε θα ήθελε να κάνει. Ποτέ δεν κατόρθωσαν να εμποδίσουν τον άνθρωπο να κάνει αυτό που ήθελε. Η θαυμάσια περιγραφή του Μιλέ, του ανθρώπου με την αξίνα, και το έργο του Μενιέ για τους μεταλλορίχους, που συνέβαλαν στο να εξυψωθεί η εργασία από την ταπεινωτική της θέση, η περιγραφή του υπόκοσμου από τον Γκόργκη και η ψυχανάλυση της ανθρώπινης ζωής από τον Ήψεν, δεν θα μπορούσαν ποτέ να ήταν δημιουργήματα μιας κάποιας κυβέρνησης. Ό,τι οδηγεί έναν άνθρωπο να σώσει ένα παιδί που πνίγεται ή μια ανάπηρη γυναίκα από το σπίτι που καίγεται, δεν πηγάζει ούτε από νομικές διατάξεις ούτε από αστυνομικά γκλόμπς. Νομίζω, είμαι σίγουρη, πως ό,τι καλό και ωραίο υπάρχει στον άνθρωπο, όπου και να είναι αυτό, δεν εκφράζεται ούτε και εκδηλώνεται εξαιτίας της κυβέρνησης, αλλά άσχετα με την ύπαρξή της. Οι αναρχικοί πιστεύουν ότι ο αναρχισμός, η έλλειψη εξουσίας, θα εξασφαλίσει την πιο πλατιά προοπτική για την ανεμπόδιστη εξέλιξη του ανθρώπου, που είναι και η βάση της κοινωνικής εξέλιξης και της αρμονίας. Στο στερεότυπο επιχείρημα πως η κυβέρνηση θα μπορούσε να ελέγξει τα εγκλήματα και τους κακοποιούς, δεν πιστεύουν πια ούτε και οι ίδιοι οι νομοθέτες. Αυτή η χώρα δίνει εκατομμύρια δολάρια για την διαβίωση των εγκληματιών στις φυλακές, αλλά παρόλα αυτά η εγκληματικότητα αυξάνεται. Η κατάσταση αυτή δεν προέρχεται από τις ατέλειες που παρουσιάζουν οι νόμοι. Το 90% του συνόλου των εγκλημάτων προέρχεται από διενέξεις πάνω σε ζητήματα ιδιοκτησίας και έχει τις ρίζες του στην οικονομική εκμετάλλευση. Όσο θα διαρκεί αυτή η εκμετάλλευση, δεν θα μπορούσαμε να ασκήσουμε και την παραμικρή επίδραση πάνω σε όσα εγκλήματα συμβαίνουν γύρω μας, ακόμα και αν κάναμε όλους τους στήλους των φαναριών κρεμάλες. Εγκλήματα που βασίζονται σε γενετικές ανομαλίες σίγουρα δεν μπορούν να εμποδιστούν από τους νόμους. Γνωρίζουμε σήμερα καλά πως τέτοια εγκλήματα μπορούν, αν το θέλουμε, να αποφευθούν με τις νέες ιατρικές μεθόδους και κυρίως με το πνεύμα μιας βαθύτερης κατανόησης, συντροφικότητας και ευγένειας. Σχετικά με την Εκκλησία. Στην τελευταία συγκέντρωση των πολιτικών κατάλοιπων μιας κάποτε επαναστατικής ιδέας, υποστηρίχθηκε πως η θρησκεία δεν έχει καμία σχέση με τις εκλογές. Και για ποιο λόγο να έχει σχέση, αναρωτιούνται. Όσο η ανθρωπότητα θα θέλει να εμπιστεύεται την ψυχή της στο διάβολο, άλλο τόσο θα εμπιστεύεται και τα δικαιώματά της με την ίδια συνέπεια στον πολιτικό. Εδώ και πολύ καιρό υποστηρίχθηκε από διάφορους σοσιαλιστές στη Γερμανία πριν από την εποχή του Μάρξ πως η θρησκεία είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Οι Αμερικάνοι μαρξιστές, άτονοι και φτωχοί σε αυθεντικότητα, πρέπει για χάρη της σοφίας τους να πάνε στη Γερμανία. Η αντίληψη αυτή χρησιμοποιήθηκε σαν βασικό επιχείρημα για να σπρώξει μερικά εκατομμύρια ανθρώπων στον καλοπειθαρχημένο στρατό του σοσιαλισμού. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και εδώ. Για όνομα του Θεού, λένε, μην τραυματίζετε τα θρησκευτικά αισθήματα του λαού. Η θρησκεία είναι δυσιδαιμονία που έχει τις ρίζες της στην πνευματική ανικανότητα του ανθρώπου να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα. Η Εκκλησία είναι μια οργάνωση που φράζει συνέχεια με πέτρες το δρόμο της πρόοδου. Η οργανωμένη Εκκλησία έκλεψε από τη θρησκεία την απλοϊκότητα και την απλότητά της. Έκανε την θρησκεία έναν εφιάλτη που καταπιέζει την ψυχή του ανθρώπου και αλυσοδένει το πνεύμα του. Η κυριαρχία του σκοταδιού, όπως ονομάζει την Εκκλησία ο τελευταίος αληθινός χριστιανός, ο Τολστόη, ήταν πάντα εχθρός της ανθρώπινης εξέλιξης και της ελεύθερης σκέψης. Για το λόγο αυτό, δεν έχει καμία θέση στη ζωή ενός πραγματικά ελεύθερου λαού. Σχετικά με τη βία. Τελικά έφτασα και στο σημείο αυτών των απόψεών μου, για το οποίο υπάρχουν μεγαλύτερες παρεξηγήσεις στην αμερικάνικη καλή γνώμη. Μα έλα τώρα, μου λένε, αφού προπαγανδίζεις τη βία και διακηρύσεις το σκοπό σου να σκοτώσεις βασιλιάδες και προέδρους. Μα ποιος είπε πως θα κάνω κάτι τέτοιο? Με ακούσατε ποτέ να λέω τέτοια πράγματα? Με έχει ακούσει οποιοδήποτε να τα λέω? Μήπως θα έχει δει στα κείμενά μας? Όχι. Κι όμως, οι εφημερίδες το ισχυρίζονται. Όλοι το ισχυρίζονται. Κατά συνέπεια, έτσι θα πρέπει να είναι τα πράγματα. Ω αυτός ο απαστράπτων νους, αυτή η λογική της κοινής γνώμης. Πιστεύω πως ο αναρχισμός είναι η μόνη φιλοσοφία της ειρήνης, η μοναδική κοινωνική θεωρία που βάζει την ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα. Ξέρω πως μερικοί αναρχικοί έκαναν πράξεις βίας, αλλά οδηγήθηκαν σε αυτές από τις τρομερές οικονομικές ανισότητες και τις μεγάλες πολιτικές αδικίες και όχι από τον αναρχισμό. Κάθε υπάρχον θεσμός βασίζεται πάνω στη βία,
Ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε είναι ποτισμένος από αυτήν. Όσο θα εξακολουθούν τέτοιες καταστάσεις, θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τις πράξεις βίας, όσο μπορούμε να σταματήσουμε και τους καταράκτες του Νιαγάρα. Έχω ήδη πει πως χώρες με σχετικά μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης παρουσιάζουν τις λιγότερες ή και καθόλου βίαιες ενέργειες. Πού ακριβώς βασίζεται αυτό το σκεπτικό? Απλά εδώ. Καμία ενέργεια από αναρχικό δεν έγινε για προσωπικούς λόγους ή για κέρδος ή για να προβληθεί ο ίδιος, αλλά έγινε σαν συνειδητή διαμαρτυρία για ορισμένα καταπιεστικά, ηθελημένα και τυραννικά μέτρα από την εξουσία. Ο Κασιέρο σκότωσε τον Γάλλο πρόεδρο Καρνό, σαν απάντηση στην άρνηση του Καρνό να ακυρώσει τη θανατική καταδίκη του Βαϊλάν, για τη σωτηρία του οποίου ξεσηκώθηκε όλος ο λογοτεχνικός, επιστημονικός και ουμανιστικός κόσμος της Γαλλίας. Ο Μπρεσκί ταξίδεψε με δικά του έξοδα στην Ιταλία, τα οποία έβγαλε δουλεύοντας σε μήλους μεταξύ στο Πάτερσον, για να αποδώσει δικαιοσύνη στον βασιλιά Ομβέρτο, ο οποίος είχε διατάξει να πυροβοληθούν απροστάτευτα γυναικόπαιδα κατά τη διάρκεια μιας εξαίρεσης για τα τρόφιμα. Ο Αντζελίνο σκότωσε τον πρωθυπουργό Κανόβας, γιατί αυτός επανέφερε στις φυλακές το σύστημα της Ισπανικής Ιεράς Εξέτασης. Ο Αλεξάνδρ Μπέργκεν έκανε μια απόπειρα κατά του Χέντι Φρίξ κατά τη διάρκεια μιας απεργίας, και αυτό γιατί λυπήθηκε βαθιά τους 11 απεργούς που σκοτώθηκαν από στρατιώτες, τις χείρες και τα ορφανά τους που διώχθηκαν από τις καλύβες τους, ιδιοκτησία του κυρίου Καρνέγκη. Καθένας από αυτούς τους άνδρες έκανε, γραπτά ή προφορικά, γνωστούς τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτές τις ενέργειες. Και αποδεικνύουν πως η αβάσταχτη οικονομική και πολιτική καταπίεση, τα βάσανα και η απελπισία αυτών των ανθρώπων με τους οποίους αισθανόντουσαν συνδεδεμένοι, ήταν οι αιτίες που τους οδήγησαν σε αυτές τις πράξεις και όχι η φιλοσοφία του αναρχισμού. Έξω από αυτό ήταν έτοιμοι να δεχτούν ανοιχτά και ελεύθερα τις συνέπειες και έτοιμοι να δώσουν την ίδια τους τη ζωή. Όταν κάνω τη διάγνωση της πραγματικής φύσης της κοινωνικής μας αρρώστιας, τότε δεν μπορώ να καταδικάσω αυτούς που υποφέρουν αθώοι από μια πλατιά διαδεδομένη αρρώστια. Δεν πιστεύω πως τέτοιες πράξεις μπορούν να φέρουν την κοινωνική αλλαγή ή ότι είχαν ποτέ έναν τέτοιο σκοπό. Αυτό μπορεί να γίνει μονάχα με μια πλατιά και μεγάλη εκπαίδευση σε σχέση με τη θέση του ανθρώπου στην κοινωνία και την πραγματική του θέση με τον συνάνθρωπό του. Και ακόμα μπορεί να γίνει με το παράδειγμα. Με τη λέξη παράδειγμα εννοώ να βιώνω πραγματικά αναγνωρισμένες αλήθειες και όχι μόνο να μιλώ θεωρητικά για το ζωντανό περιεχόμενό τους. Και τελικά το πιο δυνατό όπλο βρίσκεται στη συνειδητή, έξυπνη και οργανωμένη διαμαρτυρία των μαζών μέσα από την άμεση δράση και τη γενική απεργία. Η γενική άποψη πως οι αναρχικοί αποπροσανατολίζουν τις οργανώσεις και θέλουν τελικά να φέρουν το χάος είναι απόλυτα αστήριχτη. Είναι αλήθεια πως απορρίπτουμε κάθε αναγκαστική μορφή οργάνωσης που εξαναγκάζει τους ανθρώπους με διαφορετικές κλίσεις και διαφορετικά ενδιαφέροντα να μπουν σε ένα καλούπι και που τους κρατάει εκεί μέσα αναγκαστικά. Μια οργάνωση που είναι αποτέλεσμα μιας φυσικής ένωσης ίσων συμφερόντων μέσα από μια ελεύθερη συμφωνία, όχι μόνο δεν την απορρίπτουν οι αναρχικοί, αλλά και τη θεωρούν σαν τη μοναδική δυνατή βάση της κοινωνικής ζωής. Η αρμονία της οργανικής εξέλιξης είναι αυτή που δημιουργεί την ποικιλία του χρώματος και της μορφής. Αυτά θαυμάζουμε στο λουλούδι. Με τον ίδιο τρόπο, η οργανωμένη δράση ελεύθερων ανθρώπων που συνδέονται με το πνεύμα της αλληλεγγύης θα καταλήξει στην ολοκληρωμένη κοινωνική αρμονία. Και αυτό είναι η αναρχία. Είναι σίγουρο πως μόνο ο αναρχισμός αφήνει να δημιουργηθούν αντιαυταρχικές οργανώσεις, γιατί μόνο αυτός εξαλείφει την υπάρχουσα αντίφαση ανάμεσα στο άτομο και στην κοινωνική τάξη. Σοσιαλισμός, φυλακισμένος στην παγίδα της πολιτικής. Σε κάποιο παραμύθι μας διηγούνται πως τα παιδιά που γεννιόντουσαν υγιή προκάλεσαν το μίσος και τη δυσμένεια των κακών πνευμάτων. Όταν οι περήφανες μητέρες τους έλειπαν από το σπίτι, αυτά τα κακά πνεύματα έμπαιναν κρυφά μέσα, έκλεβαν τα μικρά παιδιά και άφηναν στη θέση τους κακοσυλλουπωμένα πανάσχημα τέρατα. Ο σοσιαλισμός είχε και αυτό την ίδια μοίρα. Νέος και δυνατός, προκαλώντας έντονα τον κόσμο, προκάλεσε και τη δυσμένεια των κακών πνευμάτων. Τη στιγμή που δεν το περίμενε καθόλου, ήρθαν κρυφά και εξαφανίστηκαν παίρνοντάς τον μαζί τους, αφήνοντας πίσω τους ένα παραμορφωμένο πλάσμα που τώρα μας κοκορεύεται κάτω από το όνομα σοσιαλισμός. Όταν γεννήθηκε ο σοσιαλισμός, κήρυξε σε όλους τους υπάρχοντες θεσμούς τον πόλεμο. Ο στόχος του ήταν να κατατροπώσει κάθε αδικία και να την αντικαταστήσει με οικονομική και κοινωνική ευημερία. Δύο βασικές αρχές έδωσαν στον σοσιαλισμό ζωή και δύναμη: το μισθωτό σύστημα και η ατομική ιδιοκτησία. Η σκληρότητα, η εγκληματικότητα, η αδικία των δύο αυτών αρχών ήταν αυτά που κριτήκαρε και κατηγόρησε ο σοσιαλισμός. Η ατομική ιδιοκτησία και το μισθωτό σύστημα είναι οι πιο σίγουροι προστάτες αυτής της κοινωνίας. Και έτσι, όποιος τόλμαγε να αποκαλύψει τη σκληρότητά τους, καταδικαζόταν σαν εχθρός της κοινωνίας, σαν επικίνδυνος περιθωριακός και επαναστάτης. Ήρθε καιρός που ο σοσιαλισμός περιείχε αυτές τις ιδιότητες και αισθανόταν πως το μίσος των εχθρών του έδειχνε και την αποτελεσματικότητά του.
Αλλά δεν έγινε το ίδιο και με εκείνο το σοσιαλισμό που πιάστηκε στην παγίδα των κακών πνευμάτων, των τεράτων της πολιτικής. Αυτή η μορφή του σοσιαλισμού ή έχει σταματήσει εντελώς τις επιθέσεις τους προμαχώνες του σημερινού συστήματος ή έχει αλλάξει και εξασθενήσει τη φυσιογνωμία του σε μια μορφή που δεν αναγνωρίζεται πια. Ο στόχος του σημερινού σοσιαλισμού χάνει τον δρόμο του μέσα στο ανέντιμο μονοπάτι της πολιτικής, εφόσον θεωρεί την πολιτική σαν ένα μέσο για να κατακτήσει το κράτος. Αλλά το ίδιο το κράτος είναι το καλύτερο μέσο για να διατηρηθούν η ατομική ιδιοκτησία, το σύστημα της αδικίας και της ανισότητας. Το κράτος είναι η δύναμη που προστατεύει το σύστημα από κάθε στασιαστική και αποφασιστική επαναστατική επίθεση. Το κράτος είναι οργανωμένη εκμετάλλευση, οργανωμένη βία και έγκλημα. Και ο σοσιαλισμός έγινε πρόθυμο θύμα στην υπνοτιστική χειραγώγηση του τέρατος. Οι εκπρόσωποι του σοσιαλισμού αποδεικνύονται με τη σχεδόν θρησκευτική του πίστη στο κράτος, ακόμα πιο ένθερμα υποστηρικτές του και από τους συντηρητικούς κρατιστές. Η διαφωνία των σοσιαλιστών με αυτούς τους τελευταίους είναι πως το κράτος δεν είναι αρκετά συγκεντρωτικό. Το κράτος, λένε, δεν θα έπρεπε να ελέγχει μόνο τον πολιτικό χώρο της κοινωνίας, αλλά να γίνει ο ανώτατος διευθυντής και η μοναδική πηγή της βιομηχανικής ζωής του πληθυσμού, γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα αφανιστούν τα ιδιαίτερα προνόμια, τα τραστ και τα μονοπόλια. Αυτοί οι λήθοι που εκπροσωπούν μια μεγάλη ιδέα δεν σκέφτονται ποτέ πως το κράτος είναι το χειρότερο και το πιο απάνθρωπο μονοπόλιο. Και αν κάποτε προσθεθεί στη σημερινή πολιτική δύναμη του κράτους και η οικονομική μονοκρατορία, τότε η εργατική τάξη θα υποφέρει πιο πολύ και από το σημερινό καπιταλισμό. Φυσικά θα μου εξηγήσουν πως ο σοσιαλισμός δεν σκοπεύει σε ένα τέτοιο κράτος και πως θα μοχθήσει για ένα αληθινό, δίκαιο, δημοκρατικό και πραγματικό κράτος. Δυστυχώς όμως συμβαίνει το ίδιο με το αληθινό και δίκαιο κράτος, ό,τι συμβαίνει και με τον αληθινό και δίκαιο Θεό που δεν ανακαλύφθηκε ποτέ. Σύμφωνα με τους καλούς μας χριστιανούς, ο πραγματικός Θεός είναι καλός και όλο αγάπη, δίκαιος και αμερόληπτος. Αλλά τι αποδείχθηκε στην πραγματικότητα? Ένας Θεός της τυραννίας, του πολέμου και του αίματος, του εγκλήματος και της αδικίας. Το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση του κράτους, είτε με ρεπουμπλικανικό ή με δημοκρατικό σοσιαλιστικό χρώμα. Παντού και πάντα το κράτος σημαίνει και πρέπει να σημαίνει βία, δουλεία, υποταγή και εξάρτηση. Πόσο σαδιστικά χαμογελάνε οι πολιτικοί παρασκηνιακοί όταν βλέπουν τη συρροή του κόσμου στην καινούργια παράσταση του πολιτικού σόου. Αυτοί οι φτωχοί μα και εξαπατημένοι άνθρωποι για πάντα θα είναι πολύ καλά εφοδιασμένοι με το φάρμακο πολιτική, είτε με το ρεπουμπλικανικό ελέφαντα, το σύμβολο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Αμερική, την Δημοκρατική Αγελάδα, σύμβολο του Δημοκρατικού Κόμματος στην Αμερική, ή τον Σοσιαλιστικό Γάιδαρο, σύμβολο Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Αμερική. Ο βούρκος της πολιτικής ζωής κινείται διαρκώς, ενώ το γιγάντιο τέρας της απληστίας και της διχόνοιας, της αχρειότητας και της αποσύνθεσης, τριγυρνάει παντού και καταβροχθίζει ανελέητα τα θύματα του. Όλη η πολιτική, όσο σοβαρή και να είναι, σε περίπτωση που είναι πιθανό ένα τέτοιο σπάνιο είδος, είναι ασήμαντοι ρεφορμιστές και γι' αυτό είναι και διακοντιστές του υπάρχοντος συστήματος. Κατά την εμφάνισή του, ο σοσιαλισμός ήταν απόλυτα και αναντήρητα εχθρός αυτού του συστήματος. Ήταν αντιαυταρχικός, αντικαπιταλιστικός, αντιθρησκευτικός. Με λίγα λόγια, δεν μπορούσε και ούτε ήθελε να κλείσει ειρήνη με κανέναν από τους υπάρχοντες θεσμούς. Αλλά οδηγημένος λάθος από το κακό πνεύμα της πολιτικής, πιάστηκε στην παγίδα και τώρα έχει μόνο μια επιθυμία. Να προσαρμοστεί ο ίδιος στα στενά όρια του κλουβιού του, να γίνει ένα κομμάτι αυτής ακριβώς της δύναμης που κατέστρεψε τον σοσιαλισμό και άφησε στη θέση του ένα τέρας. Από τον καιρό της πρώτης διεθνούς, από τη διαφωνία ανάμεσα στους Μάρξ, Έγγελς και τον Μπακούνιν, ο σοσιαλισμός έχασε αργά αλλά σταθερά τα όπλα του, το επαναστατικό του πνεύμα και την έντονα επαναστατική του κατεύθυνση. Και αυτό έγινε όταν ο ίδιος αφέθηκε να παρασυρθεί από πολιτικούς στόχους και κυβερνητικά πόστα. Και σιγά σιγά έχασε τη δύναμη να φυπνιστεί ο ίδιος από τον πολιτικό λίθαργο και προτίμησε μαζί με τις πολιτικές του επιτυχίες την απάθεια και την παθητικότητα. Οι μάζες καταδικάζονται σε μια κατάσταση πολιτικής στασιμότητας και εκλογική προπαγάνδα. Κάθε άμεση, ανεξάρτητη και θαραλέα επίθεση ενάντια στον καπιταλισμό και το κράτος είτε αποθαρρύνεται είτε γίνεται ταμπού. Οι αφιλείς ψηφοφόροι στο θέατρο των αντιπροσώπων περιμένουν υπομονετικά μια πολιτική εμφάνιση των συντρόφων ηθοποιών και για μια παράστασή τους, μήπως και παρουσιάσουν κάποιο καινούριο κομμάτι. Εν τω μεταξύ, ο σοσιαλιστής βουλευτής προτείνει διάφορες λύσεις για τον κάλαθο των αχρήστων, κάτι που τελικά επιφέρει τη διαιώνιση των πραγμάτων που κάποτε ο ίδιος ο σοσιαλιστής είχε θελήσει να καταστρέψει. Οι σοσιαλιστές δήμαρχοι διασφαλίζουν με ζήλο τα επιχειρηματικά συμφέροντα των πόλεών τους για να μπορέσουν αυτές να ζήσουν ειρηνικά. Ποτέ δεν θα υπάρξει απειλή για μια πόλη από τον σοσιαλιστή δήμαρχό της. Και αν κάποιος κριτικάρει αυτούς τους θεατρινισμούς, τότε ξεσηκώνονται οι σοσιαλιστές οπαδοί και λένε πως θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την ημέρα που οι σοσιαλιστές θα πάρουν την πλειοψηφία. Η πολιτική παγίδα διήγησε τον σοσιαλισμό από την περήφανη και ασυμβίβαστη θέση μιας επαναστατικής μειοψηφίας, που αγωνίστηκε για τις αρχές της και υπονόμευσε τους προμαχώνες των πλούσιων και της εξουσίας, στο στρατόπεδο της ραδιούργας και δυσκίνητης πλειοψηφίας, η οποία εξομαλύνει τις καταστάσεις.
Ασχολείται με ασημαντότητες, με πράγματα που ούτε την επιφάνεια αγγίζουν, με διάφορα μέτρα που μετατράπηκαν από τους άτομους ρεφορμιστές σε πολιτικό δόλωμα. Περίθαλψη των γερόντων, αιτήματα και θέληση του λαού, ανάκληση δικαστών και άλλα τέτοια άξια προσοχής φοβερά πράγματα. Για να πραγματοποιηθούν αυτά τα επαναστατικά μέτρα, η ελίτ των σοσιαλιστών γονατίζει μπροστά στην πλειοψηφία, μας παρουσιάζει το χαρτί του συμβιβασμού και δίνει προσοχή στην κάθε δυσιδαιμονία, στην κάθε προκατάληψη και κάθε ανόητη παράδοση. Ακόμα και οι σοσιαλιστές πολιτικοί γνωρίζουν πως η πλειοψηφία των ψηφοφόρων είναι αμαθής, πως δεν γνωρίζει ούτε καν το αλφαβητάριο του σοσιαλισμού. Γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να υποθέσει κανείς πως ο στόχος αυτών των επιστημονικών σοσιαλιστών είναι να εξυψώσουν τις μάζες στα δικά τους διανοητικά επίπεδα. Δεν το κάνουν όμως καθόλου. Κάτι τέτοιο θα τραυμάτισε πολύ τα αισθήματα της πλειοψηφίας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει οι ηγέτες να κατέβουν στο επίπεδο των ψηφοφόρων τους και να φροντίσουν έτσι για την απάλληψη της αμάθειας και των προκαταλήψεων. Αυτό έκανε και ο σοσιαλισμός από τότε που πιάστηκε στην παγίδα της πολιτικής. Μία από τις συνηθισμένες θέσεις του σημερινού σοσιαλισμού είναι η θέση του για εξέλιξη. Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε την ελευθερία και θέλουμε εξέλιξη, λένε. Δεν θα προσπαθήσω τώρα να αποδείξω πως εξέλιξη θα πρέπει να σημαίνει το πέρασμα από ένα χαμηλό επίπεδο συνειδητοποίησης σε ένα υψηλότερο και πως έτσι οι σοσιαλιστές απότυχαν εκτρά πάνω στη δικιά τους θέση για την εξέλιξη, εφόσον απαρνήθηκαν κάθε μια από τις παλιές του αρχές. Θέλω μόνο να εξετάσω αυτή τη θαυμαστή υπόθεση, τη σοσιαλιστική εξέλιξη. Χάρη στον Κάρολο Μάρξ και στον Έγκελς, ξέρουμε σήμερα πως ο σοσιαλισμός εξελίχθηκε από μια ουτοπία σε μια επιστήμη. Για σιγά, κύριοι. Ο ουτοπικός σοσιαλισμός δεν είναι αυτός που θα πιανόταν στην παγίδα της πολιτικής. Είναι πολύ περισσότερο ένας σοσιαλισμός που ενέπνευσε και εμπνέει ακόμα ενθουσιασμό, θάρρος και ιδεαλισμό. Είναι ο σοσιαλισμός που δεν γνωρίζει ακόμα τίποτε από τον αειδιαστικό και δουλειοπρεπή συμβιβασμό ενός Μπέργκερ, ενός Χίλκουιτ, ενός Τζεντ ή ενός οποιοδήποτε τέτοιου επιστήμονα κυρίου. Κάθε θαραλέα προσπάθεια για να προκληθεί μια μεγάλη ανατροπή στις υπάρχουσες καταστάσεις, κάθε μεγαλειώδες όραμα για καινούργιες δυνατότητες της ανθρωπότητας, χαρακτηρίστηκαν σαν ουτοπία. Αν ο επιστημονικός σοσιαλισμός προτιμάει τη στασιμότητα και την ενεργητικότητα, τη δειλία και την παράδοση από το θάρρος, την υποταγή από την πρόκληση, τότε καλύτερα να μην ζούσαν ο Μάρξ και ο Έγκελς, παρόλες τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στον σοσιαλισμό. Αλλά διαφωνώ πως ο λεγόμενος επιστημονικός σοσιαλισμός απόδειξε την υπεροχή του απέναντι στον ουτοπικό. Αν εξετάσουμε τα λάθη μερικών προφητείων, που υπόθηκαν από τους μεγαλύτερους προφήτες, θα δούμε σίγουρα πόσο υπεροπτικές και αλαζονικές υπήρξαν οι επιστημονικές διαφωνίες. Ο Μάρξ ήταν σίγουρος πως η μεσαία τάξη θα εξαφανιζόταν από τον εμπορικό χώρο και θα άφηνε πίσω τις δύο μαχόμενες δυνάμεις, την καπιταλιστική και την προλεταριακή. Αλλά η μεσαία τάξη είχε το θράσος να μην κάνει αυτή τη χάρη στον σύντροφο Μάρξ. Η μεσαία τάξη αναπτύσσεται παντού και είναι πράγματι ο μεγαλύτερος σύμμαχος του καπιταλισμού. Και πράγματι, ποτέ η μεσαία τάξη δεν ήταν τόσο δυνατή όσο σήμερα, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί από χιλιάδες γεγονότα. Και μάλιστα κυρίως από παραδείγματα σοσιαλιστών σε διάφορες θέσεις, δικηγόροι, υπουργοί και μικρέμποροι, οι οποίοι μαστίζουν το κίνημα. Μεταβάλλουν τον σοσιαλισμό σε μια αξιοπρεπή, μεσοαστική, ειρηνική και φιλήσχη υπόθεση, γιατί και οι ίδιοι αντιπροσωπεύουν αυτή την τάση. Αναπόφευκτα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη διαφήμιση για να εξορροπήσουν όλες οι τάσεις και να ενισχυθεί το σύστημα της ληστείας και της εκμετάλλευσης. Ο Μάρξ προείπε πως οι εργάτες θα φτωχαίνουν περισσότερο σε σχέση με την αύξηση του πλούτου. Και αυτό δεν έγινε με τον τρόπο που πίστεψε ο Μάρξ. Οι μάζες των εργατών πράγματι φτωχαίνουν περισσότερο, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την ανάπτυξη μιας εργατικής αριστοκρατίας μέσα στις ίδιες γραμμές εργατικής τάξης. Μια πόλη φαντασμένων, οι οποίοι εξαιτίας των μεγαλύτερων μισθών και των καλών θέσεων στη δουλειά και κύρια εξαιτίας του ότι μπορούν να εξοικονομούν χρήματα και να κάνουν μια μικρή περιουσία, έχασαν τη συμπάθεια των δικών τους και τώρα είναι μεγαλύτερη πολέμη των επαναστατικών μορφών πάλης. Η αλήθεια είναι πως το σημερινό Σοσιαλιστικό Κόμμα αποτελείται μόνο από αυτούς τους αριστοκράτες εργάτες. Γι' αυτό και δεν θέλουν να έχουν σχέση με αυτούς που υποστηρίζουν επαναστατικές, δηλαδή αντικοινοβουλευτικές μεθόδους. Η δυνατότητα να γίνει κανείς δήμαρχος, βουλευτής ή ανώτερος υπάλληλος παρά είναι δελεαστική για να κάνουν αυτά οι ενερχόμενοι στην ιεραρχία οτιδήποτε που θα έβαζε σε κίνδυνο μια τέτοια προοπτική. Αλλά τι γίνεται με την πολυμοιημένη τακτική συνείδηση των εργατών που θα πρέπει να λειτουργήσει σαν μέσο αναβρασμού, πού και πώς εξηγείται? Αν ήταν μια έμφυτη ιδιότητα, τότε χωρίς αμφιβολία οι εργάτες θα την είχαν δείξει προπολού και η πρώτη τους ενέργεια θα ήταν να πετάξουν έξω από τις σοσιαλιστικές γραμμές όλους τους δικηγόρους, τους υπουργούς, όλους αυτούς που είναι τα μεγάλα παράστατα της κοινωνίας μας. Η ταξική συνείδηση δεν μπορεί ποτέ να φανεί μέσα στον πολιτικό στίβο, γιατί τα συμφέροντα του πολιτικού και του ψηφοφόρου δεν είναι τα ίδια. Ο ένας σκοπεύει στην υπουργική καρέκλα, ενώ ο άλλος είναι αναγκασμένος να πληρώσει τα έξοδα του πρώτου. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί τότε ανάμεσά τους ένα συνέστημα αλληλεγγύης? Η ισότητα των συμφερόντων αναπτύσσει την ταξική συνείδηση, όπως φαίνεται στο συνδικαλιστικό και σε οποιοδήποτε άλλο επαναστατικό κίνημα, στην αποφασιστική προσπάθεια να καταρριφθεί το υπάρχον σύστημα και στο μεγάλο πόλεμο που γίνεται ενάντια σε κάθε σημερινό θεσμό για να δημιουργηθεί κάτι καινούριο.
Οι σοσιαλιστές πολιτικοί δεν νοιάζονται καθόλου για την ανάπτυξη μιας τέτοιας συνείδησης. Αντίθετα, την πολεμούν με μεγάλη δύναμη. Στο Μεξικό επιδείχθηκε κατά έναν τρόπο η ταξική συνείδηση, όπως αυτή είχε να φανεί από τη Γαλλική Επανάσταση. Οι πραγματικοί και αληθινοί προλετάροι, οι ληστευμένοι και σκλαβωμένοι πεόνς, οι μερομίστοι, οι δούλοι στις πανόφαινες χώρες, αγωνίστηκαν για γη και ελευθερία. Δεν γνωρίζουν βέβαια τίποτα για τη θεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού και ακόμα λιγότερο ξέρουν για την ελιστική θεώρηση της ιστορίας, όπως αυτή παρουσιάζεται στο κεφάλαιο του Μάρξ. Γνωρίζουν όμως με μαθηματική ακρίβεια πως πουλήθηκαν σαν σκλάβοι. Ξέρουν ακόμα πως τα συμφέροντά τους βλάπτουν τα συμφέροντα των ληστών της γης και επαναστάτησαν ενάντια σε αυτή την τάξη και σε αυτά τα συμφέροντα. Και πώς βλέπουν αυτοί που μονοπολούν την ταξική συνείδηση από το στρατόπεδο του επιστημονικού σοσιαλισμού την υπέροχη εξέγερση? Με την κραυγή κλέφτες, άρπαγες, αναρχικοί, τυφλωμένοι. Είναι ανίκανοι να καταλάβουν ή να ερμηνεύσουν την οικονομική φτώχεια. Η παραλυτική επίδραση της πολιτικής παγίδας δεν επιτρέπει να εκδηλωθεί συμπάθεια για την οργή των καταπιεσμένων. Πρέπει να κινείται κανείς μέσα στον ίσιο δρόμο και στα νόμιμα όρια, ενώ οι Ινδιάνοι Γιάκοι και οι Μεξικάνοι Πεόνς έχουν καταρρύψει όλους τους νόμους και έχουν τραυματίσει τον θεσμό της ιδιοκτησίας. Είχαν μάλιστα το θράσος να απαλωτριώσουν τη γη από τους απαλλατριωτές της και να διώξουν τους τυράννους τους. Πώς μπορούν λοιπόν να εκτιμήσουν μια τέτοια θέση μέσα στην πολιτική? Επειδή ο σοσιαλιστής προσφέρει τον εαυτό του στο κράτος σαν τον πιο καλό προστάτη της ιδιοκτησίας, δεν μπορεί να εισχωρήσει σε ένα κίνημα που επιτίθεται προκάλυπτα κατά της ιδιοκτησίας. Από την άλλη πλευρά, αυτό βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση με τους πολιτικούς στόχους του κόμματος να χρησιμοποιούνται αυτοί που μπορούν να αυξήσουν την εκλογική δύναμη του ταξικά συνειδητού σοσιαλισμού. Προσέξτε πώς αντιμετωπίζει τη θρησκεία, πόσο αυρά χτυπάει την ποταπαγόρευση, με ποιο τρόπο ασχολείται με τα προβλήματα των Ασιατών και των Μαύρων. Με λίγα λόγια, προσέξτε πώς ακουμπάει με τα βελούδινα γάντια του αυτή την τρομερή προκατάληψη για να μην τραυματιστεί η ευαίσθητη ψυχή της. Έμα Γκόλντμαν, η πιο επικίνδυνη γυναίκα του κόσμου. Όταν το στρατιωτικό σκάφος με το όνομα Μπάφορντ άφησε το λιμάνι της Νέας Υόρκης με κατεύθυνση στη Ρωσία, 6 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 1919, με ένα φορτίο 149 διαλεγμένων πολιτικών απελαθέντων, κουβαλήσε και μια μοναδική Αμερικανίδα φεμινίστρια. Η Έμα Γκόλντμαν, η περιβόητη βασίλισσα των αναρχικών, ήταν ο πιο διάσημος πολιτικός κρατούμενος του πλοίου. 30 χρόνια αναρχικής δραστηριότητας στη ΣΥΠΑ είχαν κάνει γνωστό το όνομά της. Ο κόσμος συσχέτιζε λαθεμένα το όνομά της με τους εμπνευστές της δολοφονίας του Προέδρου Μακίνλεϊ. Η κόκκινη Έμα φόβιζε σαν προαγωγός της βίας, της αναρχίας, του ελέγχου των γεννήσεων και του ελεύθερου έρωτα. Μέχρι να την απελάσουν, είχε αποκηρύξει την τρομοκρατία και την ατομική και την οργανωμένη και η θέση της πάνω στο σεξ ήταν πολιτική και φεμινιστική. Αλλά αρχίζοντας από τον πρόεδρο Βίλσον, τη γυναίκα του και κάτω, ο περισσότερος κόσμος ανακουφίστηκε που την ξεφορτώνονταν. Μόνο οι ριζοσπάστες και μερικοί φιλελεύθεροι φρυνούσαν για το χαμό τους από το αμερικάνικο έδαφος. Με την αναχώρησή της με τον πλοίο Μπάφορντ, μια εποχή τελείωνε και μόνο μία γυναίκα και ένας άντρας συμφωνούσαν με τον δικηγόρο στην Ουάσιγκτον ότι με τον ερχομό της ποταπαγόρευσης και την αναχώρηση της Έμα Γκόλντμαν αυτή η χώρα θα γίνει τελείως μονότονη και βαρετή. Στη ζωή της, ο αναρχισμός και ο φεμινισμός της Έμα Γκόλντμαν ήταν ιδεάσπαστα συνδεδεμένοι. Καταπιεσμένη από το φίλο της, την τάξη της και τις πολιτικές ιδέες, φυλακίστηκε και υπέφερε και για τα τρία. Φυλακίστηκε τρεις φορές. Μια επειδή ισχυρίστηκαν ότι παρακινούσε τον κόσμο να εξηγερθεί, μια επειδή έδινε πληροφορίες για τον έλεγχο των γεννήσεων και μια επειδή συνωμοτούσε για να εμποδίσει στρατολογία και είχε συλληφθεί τόσες φορές, ώστε όποτε μιλούσε δημόσια κουβαλούσε και ένα βιβλίο για να το διαβάσει στη φυλακή. Χρησιμοποιούσε την αναρχική θεωρία για να εξηγήσει την καταπίεση των γυναικών, αλλά ήξερε επίσης πως αυτή η καταπίεση πήγαινε πιο μακριά από τους θεσμούς. Αν τύχαινε να έρθει σε σύγκρουση ο αναρχισμός με τον φεμινισμό της, αντιδρούσε σαν φεμινίστρια. Σαν πολλές γυναίκες της αριστεράς σήμερα, όταν την υποτιμούσαν οι ριζοσπάστες άντρες επειδή ήταν γυναίκα, επαναστατούσε. Όταν δημοσίευε μερικές ομιλίες της σε ένα βιβλίο το 1911 με τίτλο «Αναρχισμός και άλλα κείμενα», η συλλογή περιείχε πιο πολλά κείμενα πάνω στο γυναικείο θέμα παρά σε οποιοδήποτε άλλο. Η φεμινιστική ανάλυση και το πρόγραμμα της Έμα Γκόλντμαν που αναπτύχθηκαν πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μοιάζει πολύ με αυτό των φεμινιστριών της δεκαετίας του 60 παρά με αυτό των σύγχρονων της γυναικών. Ενώ εκείνες τόνιζαν τα νομικά και οικονομικά εμπόδια στην απελευθέρωση των γυναικών, η Έμα Γκόλντμαν, σαν τις νέες φεμινίστριες, καταδίκαζε την υποσυνείδητη ιδεολογία και τους εσωτερικούς τυράννους που κρατάνε δέσμες στις γυναίκες. Από τη βρεφική ηλικία σχεδόν έγραφε, το μέσο κορίτσι μαθαίνει πως ο γάμος είναι ο υπέρτατος σκοπός της. Της λένε τόσα ψέματα για τη σεξουαλική φύση της, που ολόκληρη η ζωή της παγώνει και σακατεύεται. Αυτά τα πράγματα τα θεωρούσε πιο βασικά και επικίνδυνα από τη στέρηση αυτού ή εκείνου του νομικού δικαιώματος για την ενήλικη γυναίκα. Η ίδια πίστευε ότι προσωπικά δεν υπέφερε από την έλλειψη του δικαιώματος για ψήφο, αλλά υπέφερε όταν καθημερινά οι άντρες γύρω της τη θεωρούσαν πρώτα απ' όλα σεξουαλικό αντικείμενο. Σχεδόν κάθε άντρας που έζησε μαζί της, και όλοι σχεδόν ήταν ριζοσπάστες,
δοκίμασε να σταματήσει με κάποιο τρόπο τις δραστηριότητές της σαν ατέριαστης για το φίλο της. Με άλλα λόγια, τη συμπεριφέρονταν σαν να ήταν σκέτη γυναίκα. Μερικά τμήματα του προγράμματος της Goldman δίνουν την εντύπωση ότι γράφτηκαν προχτές. Το ότι συμβαίνει αυτό αποτελεί μια άλλη απόδειξη του πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει το σύστημα και του πόσο διορατική ήταν η Emma Goldman. Τα πράγματα δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει πολύ. Άνω και κάτω τελεία. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η ανάπτυξη της γυναίκας, η ελευθερία της, η ανεξαρτησία της πρέπει να είναι αποτέλεσμα των δικών της ενεργειών. Πρώτα χρειάζεται να επιβάλλει τον εαυτό της σαν προσωπικότητα και όχι σαν σεξουαλικό αντικείμενο. Μετά πρέπει να αρνηθεί το δικαίωμα οποιοδήποτε άλλου πάνω στο σώμα της, να αρνηθεί να κάνει παιδιά εκτός αν τα θέλει, να αρνηθεί να υπηρετήσει το Θεό, το κράτος, την κοινωνία, τον σύζυγο, την οικογένεια κτλ. Να κάνει τη ζωή της πιο απλή, βαθιά και πλούσια. Δηλαδή να προσπαθήσει να μάθει το νόημα και την ουσία της ζωής, με όλες τις περιπλοκές, να ελευθερώσει τον εαυτό της από το φόβο της κοινής γνώμης και της κοινής καταδίκης. Μόνο αυτά θα την ελευθερώσουν και όχι ψήφος. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Οι αλλαγές που έγιναν στα τελευταία 50 χρόνια, η ψήφος και οι νομικές και κοινωνικές τροποποιήσεις, ακόμα και η αποκαλούμενη σεξουαλική επανάσταση, στην πραγματικότητα, όπως είχε προβλέψει η Emma Goldman, δεν ελευθέρωσαν καθόλου τη γυναίκα. Η επανάσταση που ζητούσε δεν έχει έρθει ακόμα. Η Emma Goldman γεννήθηκε σε ένα γκέτο της Τσαρικής Ρωσίας το 1869. Από την αρχή ο πατέρας της, που την οργή και τους ξυλοδαρμούς του θυμόταν σαν τον εφιάλτη της παιδικής της ζωής, παραπονιόταν συνέχεια προς το πρώτο του παιδί, αυτή ήταν κορίτσι. Η μητέρα της έβλεπε τη σεξουαλική της εκπαίδευση με παραδοσιακή αυστηρότητα. Όχι μόνο απειλούσε να μαστιγώσει την Emma, ανάγκιζε τον εαυτό της, αλλά όταν ανακάλυψε πως η περίοδος της Emma ήρθε στα 11 της, τη χτύπησε δυνατά στο πρόσωπο εξηγώντας: αυτό χρειάζεται σε μια κοπέλα όταν γίνεται γυναίκα, σαν προστασία κατά της ατίμωσης. Μετά από θυελλώδη χρόνια στο δημοτικό σχολείο, όπου διακρίθηκε ακαδημαϊκά, αλλά δεν συμμορφώθηκε σε θέματα διαγωγής και γι' αυτό δεν την δέχτηκαν στο γυμνάσιο, η Emma στα 13 της μετακόμισε με τη φτωχή της οικογένειας στην Πετρούπολη. Πήγε άλλους 6 μήνες σχολείο και μετά άρχισε να δουλεύει σε ένα εργοστάσιο. Ήταν το 1882, ο Τσάρος είχε δολοφονηθεί και η Επανάσταση κυριαρχούσε στον αέρα στην Πετρούπολη. Εκεί, η ήδη επαναστατημένη Emma έμαθε για τις Ρωσίδες επαναστάτριες, που ζώντας ανεξάρτητες, ζούσαν για χάρη του εαυτού τους και της Επανάστασης και όχι για τους άντρες τους, θέλοντας να θυσιαστούν για τα πιστεύω τους. Ήταν τελείως διαφορετικές από τις γυναίκες που είχε γνωρίσει μέχρι τότε η Emma. Έγιναν τα μοντέλα της, τα είδωλά της και ακολούθησε το φεμινισμό τους. Όταν έγινε 15, ο πατέρας της προσπάθησε να την παντρέψει. Όπως ήταν το έθιμο, έκανε τα προξενιά και κανόνισε την τιμή. Θα πέραν για την εξουσία του πατέρα της στην εξουσία του συζύγου της. Όταν η Emma διαμαρτυρήθηκε και δήλωσε πως δεν ήθελε να παντρευτεί, αλλά να ταξιδέψει, να μάθει, να μελετήσει, ο πατέρας της εξαγριώθηκε. Τα κορίτσια δεν χρειάζεται να μάθουν πολλά, ούρλιαξε. Μόνο πως να φτιάχνουν ζυμαρικά και να δίνουν στον άντρα πολλά παιδιά. Τρομοκρατημένη από τα σχέδια του πατέρα της, η Emma έφυγε τον επόμενο χρόνο για την Αμερική και εγκαταστάθηκε στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης με μία αδελφή. Άρχισε να δουλεύει σε ένα εργοστάσιο που γνώρισε έναν Ρώσο μετανάστη, τον Τζάκομπ Κέρσνερ. Επειδή αισθανόταν μόνη, παγιδευμένη και νικημένη, η Emma γρήγορα παντρεύτηκε τον Κέρσνερ για να ανακαλύψει πως η χειρότερη φόβη της για το γάμο ήταν αληθινή. Οι εραστές άρχισαν γρήγορα να μισούνται και ο γάμος κατέρευσε. Την εποχή περίπου που γνώρισε τον Κέρσνερ, η Emma άρχισε να ενδιαφέρεται για τον αναρχισμό. Σχεδόν από τη στιγμή που πάτησε το πόδι στην Αμερική, συνειδητοποίησε πως οι φτωχοί, ιδιαίτερα οι μετανάστες που ανάμεσά τους ζούσε, βρίσκονταν κάτω από την ίδια εκμετάλλευση που υπήρχε και στην Τσαρική Ρωσία. Μερικές φορές πήγε στις σοσιαλιστικές συγκεντρώσεις στο Ρότσεστερ. Αλλά ήταν η φρίκη που δοκίμασε στη δίκη και καταδίκη 8 αναρχικών, τους οποίους κατηγορούσαν ότι έριξαν μια βόμβα σε μια ομάδα αστυνομικών στην πλατεία Hay Market του Σικάγου, που συμπλήρωσε τη ριζοσπαστικοποίησή της. Η δίκη για συνωμοσία στο Σικάγο το 1886 και το κρέμα των τεσσάρων αναρχικών το 1887 ήταν ένα γεγονός που θα μπορούσε να μετατρέψει σε ριζοσπάστες μια ολόκληρη γενιά. Ήταν ξεκάθαρο ότι οι αναρχικοί δικάζονταν όχι για κανένα έγκλημα, αλλά για τη δραστηριότητα και την πολιτική τους τοποθέτηση. Η Emma παρακολούθησε τη δίκη από κοντά, διαβάζοντας ό,τι έπεφτε στα χέρια της σχετικό με τον αναρχισμό. Τη μέρα που κρέμασαν τους 4 άντρες, έγινε μια αλλαγή μέσα της. Αργότερα θεωρούσε αυτή τη στιγμή σαν την έναρξη της ζωής της. Η εξεγερμένη έγινε επαναστάτρια για όλη της τη ζωή. Χώρισε τον Κέρσνερ, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και στα 20 άρχισε μια μεγάλη πλούσια καριέρα σαν αναρχική. Την εποχή που προσχώρησε η Emma στο αναρχικό κίνημα, ο Johann Most ήταν ένας από τους πιο αναγνωρισμένους αρχηγούς του και αναντήρητο βασικός ομιλητής του. Έκανε την Emma προστατευόμενή του, ετοιμάζοντάς την για να το διαδεχτεί στην εξέδρα των διαλέξεων. Η Emma εκτιμούσε τον Most και έμαθε πολλά από αυτόν, μέχρι που η εξουσιαστικότητα και ο ακάλυτος αντρικός σοβινισμός του της έγινε αβάστακτος. Τελικά αποχώρησε δημιουργώντας μια διάσπαση σε ολόκληρο το αναρχικό κίνημα της Αμερικής. Ο αναρχισμός έδωσε στο φεμινισμό της Emma μια θεωρητική βάση.
τον γάμο που ήδη μισούσε από τη δικιά της εμπειρία, άρχισε να τον βλέπει σαν έναν από τους πιο καταπιεστικούς θεσμούς του καπιταλισμού και του κράτους. Καθιστούσε τη γυναίκα κατοικίδιο σκλάβο και σεξουαλικό αντικείμενο για χρήση σαν φτηνό εργατικό και αναπαραγωγικό μέσο. Ο γάμος καταδίκαζε τη γυναίκα σε ισόβια εξάρτηση με αντάλλαγμα την οικονομική ασφάλεια. Η αγάπη και η σεξουαλική της έκφραση μπορεί να είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της ζωής, αλλά δεν είχαν καμία σχέση με το γάμο. Στην πραγματικότητα, η Έμα θεωρούσε τη φυσική και ελεύθερη αγάπη σαν το αντίθετο επιφανειακού και περιοριστικού γάμου. Αν αγαπήσω ποτέ έναν άντρα ξανά, εμπιστεύτηκε στον Αλεξάνδερ Μπέρκμαν και μετά από λίγο και στον καλλιτέχνη φίλο του Φέντια, που θα γινόταν αργότερα μόνιμο σύντροφό τη, θα του δοθώ χωρίς να μου το ζητήσει ο Ραβίνος ή ο νόμος, και μόλις βρει αυτή η αγάπη θα φύγω χωρίς να ζητήσω άδεια. Αυτή η φράση ήταν αρκετά προχωρημένη για το 1889. Η Έμα έγινε σύντροφος του Μπέρκμαν και μετά από λίγο και του καλλιτέχνη φίλου του Φέντια. Και οι τρεις έμειναν μαζί μέχρι που αποφάσισαν πως για να τραβήξουν την προσοχή του κόσμου στη διάλυση της απεργίας εργοστέας Αχάλιβα το 1892 που είχε πνιγεί στο αίμα και που είχαν πεθάνει 10 και είχαν πληγωθεί εκατοντάδες απεργοί, έπρεπε να δολοφονήσουν τον υπεύθυνο της σφαγής, τον εκατομμυριούχο βιομήχανο Χένρι Κλέι Φρικ. Και οι τρεις είχαν αρκετά χρήματα για ένα εισιτήριο προς την Πενσιλβάνια. Η Έμα, απελπισμένη, δοκίμασε χωρίς επιτυχία να κάνει πεζοδρόμιο στη 14η οδό για να μαζέψει λεφτά για το όπλο. Και ο Μπέρκμαν πήγε στο Πίτσπουργκ για να τραβήξει τη σκανδάλη. Παρόλο που ο Φρικ διατρέφτηκε γρήγορα από τις πληγές του και το έγκλημα του Μπέρκμαν δεν θα έπρεπε να του κοστίσει πάνω από 7 χρόνια φυλάκισης, καταδικάστηκε σε 22 χρόνια. Στην προσπάθειά της να εξηγήσει την ενέργεια του Μπέρκμαν στον κόσμο, η Έμα άρχισε να δείχνει συχνά διαλέξεις και σταδιακά έγινε αρκετά εμπειρή και ολοένα περισσότερο δραστήρια σαν επαναστάτρια. Ταξίδεψε παντού, μιλώντας, παίρνοντας μέρος σε διαδηλώσεις, οργανώνοντας, ξεσηκώνοντας κόσμο. Παρόλο που έπαιρνε τις ιδέες της πολύ σοβαρά, οι περισσότεροι Αμερικάνοι προσπαθούσαν με επιμέλεια να την αγνοήσουν. Για αυτούς η επανάσταση και ο έρωτας έξω από το γάμο ήταν κάτι πρωτάκουστο και η κόκκινη Έμα μιλούσε συνέχεια και για τα δύο. Ό,τι και να έκανε, σκανδάλιζε την κοινή γνώμη. Όπως ο αναρχισμός φαινόταν σαν σκέτη δικαιολογία για να πετά βόμβες και να σκοτώνει πλούσιους, ο φεμινισμός της φαινόταν σαν μια δικαιολογία για την άσκηση του ελεύθερου έρωτα. Φυσικά λάθευαν και στις δύο περιπτώσεις. Σαν ριζοσπάστρια, δεν χρειαζόταν δικαιολογίες για τις ενεργείες της. Τα πειράματά της με την κατασκευή εκρηκτικών, όπως και οι πειραματισμοί της στον έρωτα, αντικαθρέφτιζαν, αλλά δεν καθόριζαν τις ιδέες της. Όπως άλλαζαν οι θεωρίες της, άλλαζαν και οι ενέργειές της. Παρόλο που οι περισσότερες από τις σχέσεις της με άντρες είχαν βάθος και διάρκεια, συχνά τη θεωρούσαν σεξουαλικά αχαλήνοτη. Περίεργο αυτό, μια που σε αντίθεση με άλλους συγχρόνους της, δεν δημιούργησε καμία αίρεση με βάση το σεξ και προσπαθούσε πάντα να δηλώνει τις απόψεις της για το σεξ με καθαρότητα και ειλικρίνεια. Την εξαγρίωνη υποκρισία του πουριτανισμού και το διπλό σεξουαλικό πρότυπο που ανάγκαζε τις γυναίκες ή να είναι πόρνες ή αναγκαστικά παρθένες. Η ανάλυση της για την κατεπίεση των γυναικών είχε σαν κεντρικό θέμα το σεξ, επειδή της φαινόταν ότι ήταν βασικό όπλο της κοινωνίας εναντίον των γυναικών. Πιστεύοντας ότι το σεξ είναι τόσο ζωτικό όσο ο αέρας και η τροφή, θεωρούσε απάνθρωπο το ότι οι γυναίκες έπρεπε να κάνουν χωρίς αυτό μέχρι να πουλήσουν το σώμα τους. Η ίδια φυσικά δεν έκανε ούτε το ένα ούτε το άλλο και το τίμημα ήταν να τη φοβούνται, να τη μισούν και να την παρεξηγούν. Κατά περίεργο τρόπο, οι άντρες νομίζοντας ότι πρόσφερε το σώμα τους στον καθένα, την ενοχλούσαν συνέχεια. Και οι γυναίκες, νομίζοντας πως μπορούσαν να τις μολύνει, έφευγαν μακριά της. Ακόμα και ορισμένοι ριζοσπάστες δεν ανέχονταν εύκολα την ειλικρίνεια της Έμας πάνω σε σεξουαλικά θέματα. Ο υπερήλικα σούπερ στάρ των αναρχικών Πέτρος Κροπότκιν την κατηγόρησε ανοιχτά ότι παραέδινε έμφαση στο σεξ. Είπε ότι η καταπίεση των γυναικών ήταν διανοητική και όχι σεξουαλική. Όταν γίνει η γυναίκα ίση με τον άντρα διανοητικά και μοιραστεί τις ιδέες του για τον κόσμο, θα γίνει το ίδιο ελεύθερη με αυτόν, της είπε. Η Έμα τελικά το απάντησε οργισμένη. Όταν φτάσω στη δική σου ηλικία, το θέμα του σεξ μπορεί να μην έχει πια σημασία για μένα, αλλά το πρόβλημα υπάρχει τώρα για χιλιάδες εκατομμύρια νέους. Έκανε το λάθος να αποδώσει την προκατάληψη του Κροπότκιν στην ηλικία του και όχι στο φίλο του, αλλά τουλάχιστον τον αποστόμωσε με αυτόν τον τρόπο. Για φαντάσου, είπε σκεφτικά ο Κροπότκιν. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Με τον Κροπότκιν, η Έμα μπήκε στον κόπο να συζητήσει στη Διεθνή Αναρχική Συνέλευση στο Παρίσι το 1900, όπου αποχώρησε. Οι Γάλλοι αναρχικοί με τον ισχυρισμό ότι δεν ήθελαν να δώσουν άσχημη εντύπωση. Δεν την άφησε να διαβάσει μερικά αμερικανικά άρθρα πάνω στο θέμα του σεξ και αμέσως αποχώρησε. Όπου και να κοίταζε η Έμα, έβλεπε το κακό που γινόταν σε βάρος των γυναικών από τις φανερές και κρυφές διακρίσεις που γίνονταν σε βάρος τους. Είδε γυναίκες να θυσιάζουν τα ταλέντα και τις φιλοδοξίες τους για χάρη των αντρών. Τις είδε να σκλαβώνονται από τους κανόνες της ομορφιάς, να είναι τόσο προστατευμένες, ώστε να χάνουν την ταυτότητά τους σαν άτομα, να ζουν χωρίς σεξουαλική ολοκλήρωση. Εκείνο που την εξαγρίωσε πάνω απ' όλα ήταν το ότι οι γυναίκες που εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά οι άντρες έπρεπε να υποστούν και την τιμωρία για τα έκτροπα που επέτρεπε στους άντρες ο πουριτανισμός. Μόνο οι γυναίκες δοκίμαζαν την τιμωρία όταν ήταν έγκυες, απατούσαν τον άντρα τους ή έκαναν πεζοδρόμιο. Οι άντρες που υποφελούνταν την έβγαζαν πάντα καθαρή.
Η κατάσταση των ιερόδουλων, των περισσότερο εκμεταλλευόμενων, ξεγείμνωνε την υποκρισία ολόκληρου του συστήματος για την αίμα. Ανοίγουν εισαγωγικά. Πουθενά δεν συμπεριφέρονται στη γυναίκα ανάλογα με την αξία της δουλειάς, αλλά σαν ένα φύλο. Επομένως, είναι αναπόφευκτο το ότι πληρώνουμε το φύλο της για το δικαίωμά της να υπάρχει, να διατηρεί μια θέση σε οποιαδήποτε γραμμή. Έτσι είναι θέμα βαθμού το αν δίνεται σε έναν άντρα μέσα έξω από το γάμο ή σε πολλούς. Είτε το παραδέχονται οι νομοθέτες είτε όχι, η οικονομική και κοινωνική κατωτερότητα των γυναικών είναι υπεύθυνη για την πορνεία. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Κανένας ηθικολόγος ή νομοθέτης δεν ήθελε να τα ακούσει αυτά. Και το τεύχος της εφημερίδας της ΕΜΑΣ Μητέρα Γη, όπου δημοσιεύτηκε το άρθρο για την πορνεία, κατασχέθηκε από την κυβέρνηση. Μαζί με τους πουριτανούς και ηθικολόγους που εξόριζε ο φεμινισμός της ΕΜΑΣ, ήταν και η στρατιά των σουφραζέτων. Ενώ όλες τους ελπίδες ήταν το δικαίωμα ψήφου, η ΕΜΑ σαν αναρχική δεν έβλεπε την αξία που θα μπορούσε να έχει κάλπη για κανέναν. Και λιγότερο από όλους για τις γυναίκες, που η καταπίεσή τους ήταν βαθιά ριζωμένη στα θεμέλια του συστήματος. Το κίνημα των σουφραζέτων ήταν βασικά μεσοαστικό κίνημα, άσχετο με την Επανάσταση. Ζητώντας την ψήφο στο όνομα της αρετής της οικογένειας, οι περισσότεροι σουφραζέτες ήθελαν να εξαλείψουν το διπλό σεξουαλικό πρότυπο, φέρνοντας τους άντρες κάτω από τους ίδιους αυστηρούς πουριτανικούς περιορισμούς που βρίσκονται οι γυναίκες. Αντίθετα, η ΕΜΑ ήθελε να εξαλείψει αυτούς τους περιορισμούς και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Επειδή αρνήθηκε να υποστηρίξει τον αγώνα των συμφερόντων, την αποκηρύττουν, αποκαλώντας την γυναίκα των αντρών και εχθρό της απελευθέρωσης των γυναικών. Όταν άρχισε η ΕΜΑ να μιλά δημόσια για την ομοφιλοφιλία και τον έλεγχο των γεννήσεων, οι αρχές δεν μπορούσαν να την ανεχτούν περισσότερο. Η ίδια, μαζί με τη Μάργαρετ Σάγκερ και άλλους, μιλούσαν για τον έλεγχο των γεννήσεων από χρόνια. Αλλά άλλο οι ομιλίες, κι άλλο να δείχνεις πώς γίνεται. Το δεύτερο ήταν έγκλημα. Στις 8 του Μάρτη του 1915, απευθυνόμενοι σε ένα μικρό ακροατήριο, κάπου 600 άτομα, στο Sunrise Club της Νέας Υόρκης, η ΕΜΑ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια στην Αμερική πώς χρησιμοποιείται ένα προφυλακτικό. Σχεδόν αμέσως μετά τη συνέλαβαν και μετά από μια θυελλώδη δίκη, της δόθηκε το δικαίωμα της εκλογής 100 δολαρίων πρόστιμο ή 15 μέρες φυλακή. Έχοντας ήδη φυλακιστεί το 1894 για ένα χρόνο μετά από μια ομιλία της, δεν νοιάστηκε πολύ για τις 15 μέρες. Όταν διάλεξε τη φυλακή, ολόκληρο το ακροατήριο της ζητοκράβγασε. Η Μάργαρετ Άντερσον της μεικτής επιθεώρησης παρατήρησε. Η Έμα Γκόλμπαν πήγε φυλακή επειδή υποστήριζε ότι οι γυναίκες δεν χρειάζεται να κρατάνε πάντα το στόμα τους κλειστό και τα πόδια τους ανοιχτά. Μόλις τελείωσε η ποινή της, η Έμα συνέχισε τις ίδιες ομιλίες της σε όλη την Αμερική. Τη συνέλαβαν πολλές φορές και κάθε φορά μετέτρεπε το δικαστήριο σε αγορά, όπου διαλαλούσε τα δικαιώματα των γυναικών να ελέγχουν το σώμα τους, μέχρι που και οι ίδιοι δικαστές άρχισαν να βλέπουν το θέμα του ελέγχου των γεννήσεων με διαφορετικό βλέμμα. Τελικά, καθώς ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος απειλούσε να καταποντήσει τη ΣΥΠΑ, η ΕΜΑ στράφηκε από την προαγωγή του φεμινισμού στην αποκήρυξη του πολέμου και της στρατιωτικής θητείας. Για αυτήν την εντός εισαγωγικών συνωμοσία έμεινε 2 χρόνια στη φυλακή. Αμέσως μετά στα 50 της, η κυβέρνηση, στη χειρότερη περίοδο πολιτικής καταπίεσης στην ιστορία των ΗΠΑ, τη στέρισε την υπηκότητά της και την απέλασε σε ένα λοδαπή εγκληματία αναρχική. Για 30 χρόνια η ΕΜΑ αγωνίστηκε για την απελευθέρωση των εργατών, των γυναικών στην Αμερική. Όταν έφυγε, οι γυναίκες είχαν κερδίσει λίγα μόνο δικαιώματα. Ήταν ένα από τα λίγα πρόσωπα στο φεμινιστικό κίνημα που επέμενε ότι υπήρχε μια διαφορά ανάμεσα στα γυναικεία δικαιώματα και στην απελευθέρωση των γυναικών. Γνώριζε πως οι παραδόσεις αιώνων δεν μπορούσαν ποτέ να ζήσουν με μια τροποποίηση. Ο γάμος ήταν ακόμα ο υπέρτατος σκοπός των γυναικών. Η ανεξαρτησία, η ισότητα, η χειραφέτηση ήταν όλα μια οπτασία όταν η στενότητα και η ανελευθερία του σπιτιού εναλλάσσεται με τη στενότητα και ανελευθερία του εργοστασίου, του καταστήματος ή του γραφείου. Εκείνο που χρειαζόταν ήταν μια επανάσταση που θα την άριζαν οι ίδιες οι γυναίκες. Ανοίγουν εισαγωγικά. Το δικαίωμα της ψήφου ή τα ίσα πολιτικά δικαιώματα μπορεί να είναι καλά αιτήματα, αλλά η ηθική χειραφέτηση δεν αρχίζει ούτε στις κάλπες ούτε στα δικαστήρια. Αρχίζει στην ψυχή της γυναίκας. Η ιστορία μας λέει πως κάθε καταπιεσμένη τάξη κερδίζει την πραγματική ελευθερία της με τις δικές της προσπάθειες. Είναι απαραίτητο να το μάθουν οι γυναίκες αυτό το μάθημα, να συνειδητοποιήσουν πως η ελευθερία τους θα φτάσει όπου φτάνει και η δύναμη να πετύχουν την ελευθερία τους. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουν με τη δικιά τους εσωτερική αναγέννηση, να αποκοπούν από το βάρος των προκαταλήψεων των παραδόσεων και των εθίμων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Οι προβλέψεις της ΕΜΑΣ βγήκαν σωστές. Το 1920, μετά την εξορία της, ψηφίστηκε τροποποίηση που ζητούσαν οι σουφραζέτες. Με την ψήφο, η Αμερικανίδα γυναίκα κέρδισε λίγη ισότητα και λιγότερη ελευθερία. Δεν υπήρχε καν εγγύηση για ίσα δικαιώματα. Οι νόμοι των διακρίσεων έμειναν στα βιβλία. Το διπλό σεξουαλικό πρότυπο επέζησε. Οι διακρίσεις στη δουλειά και τους μισθούς συνέχισαν. Η οικιακή και σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών συνεχίστηκε όπως πάντα. Και το φεμινιστικό κίνημα στην Αμερική γρήγορα διαλύθηκε. Οι ατομικές εντός εισαγωγικών λύσεις αντικατέστησαν τις πολιτικές. Μέχρι να πάρει είδηση κανείς για το τι είχε συμβεί, η Έμα Γκόλντμαν, που τα είχε προβλέψει όλα, είχε από καιρό απελαθεί.
Αν τη θυμόντουσαν καθόλου ήταν σαν μποέμισσα, εχθρό των σφραζέτων, τρελή τρομοκράτησα, μάγισσα. Παρόλο που πέρασε την υπόλοιπη ζωή της στην εξορία παλεύοντας τον αγώνα των αναρχικών, πρώτα στη Ρωσία, αντιστεκόμενη στο υπερκράτος των Μπολσεβίκων, αργότερα στην Ισπανία, δουλεύοντας με τους αναρχικούς στον εμφύλιο, θαύτηκε στο Σικάγο, πλάι στους μάρτυρες της Haymarket που είχαν εμπνεύσει τη ζωή της. Όταν πέθανε στον Καναδά το 1940, μόνο ελάχιστοι Αμερικάνοι αναγνώρισαν αυτό που ήταν, κάπου 8.000 χρόνια μπροστά από την εποχή της, όπως έγραψε ο δημοσιογράφος William Marion Reedy.